Μαρίνα Κιτσάκη, λοιπόν, μαζί μας, η οποία, έχω να το πω, μάλλον φύλαξε στο καλό για το τέλος, γιατί σήμερα το ντύσιμο είναι, τι να πω, βλέπουμε εδώ το κόκκινο το παπούτσι. Δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να βρω επίθετα. Δεν μπορώ να βρω επίθετο. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε, η φουστίτσα παραπέμπει μαύρος κύκνος, έτσι, είναι το λένε, ωραία. Έχουμε πει ότι αυτές οι φούστες πρέπει να υπάρχουν πάντα στην ντουλάπα μας, γιατί μας βγάζουν ως προπρόσωπες σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι λίγο πασπαρτού δηλαδή. Είναι πασπαρτού ρούχο, ναι, εντάξει, και ανάλογα με την ώρα μπορούμε να το συνδυάσουμε. Και επειδή είναι πολύ εντυπωσιακές αυτές οι φούστες από μόνες τους, φοράμε με απλό t-shirt, έτσι, και μπορούμε να φορέσουμε ένα εντυπωσιακό παπούτσι όπως έχω κάνει εγώ. Αυτό ήθελα να σχολιάσω πολλές μέρες, ότι ένα παπούτσι με έντονο χρώμα, όταν το άλλο είναι ουδέτερα, κρύβει την παράσταση, έτσι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε όμως και στα δικά μας. Αναστέναξα. Έχουμε καλοκαιρινά tips. Έχουμε καλοκαιρινά tips, αναστέναξα, Χριστόφλε, γιατί είναι η τελευταία μέρα σήμερα για μένα. Τελευταία Ήρθε της σεζόν. Το τέλος. Ήρθε το τέλος, ναι. Και από τη μία μπορεί να λέγαμε ότι άντε πότε να έρθει η τελευταία μέρα, κουραστήκαμε και εμείς, εντάξει, κακά τα ψέματα. Βέβαια, αλλά μας πιάνει έτσι αυτή η μελαγχολία. Αυτό είναι γεγονός, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς μας είναι κομμάτι της καθημερινότητας όλο αυτό, οπότε ναι. Το να έχεις συνηθίσει ακόμα και σήμερα ρουτίνα που πολλοί μπορεί να το θεωρούν, πάω στο στούντιο, βάζω μικρόφωνα. Ναι. Είναι... Εντάξει, δεν πάβει να είναι πολλά όμως, μέχρι να έρθουμε εδώ, να είναι δημιουργικό όλο αυτό το κομμάτι, επαφή με τον κόσμο. Εντάξει, παρόλο που κουράστηκα μαζί με όλα αυτά και έλεγα να φτάσουμε στο τέλος να κουραστούμε, τώρα ερχόμενοι με έπιασε μια μελαγχολία. Πάντα έτσι συμβαίνει, υπάρχει αυτή η χαρμολύπη. Χαρούμενοι που τελειώνουμε, λυπημένοι που... Ωραία. Να μην πούμε λοιπόν περισσότερα έτσι γι' αυτό και μας πιάσουν εδώ και τα ζουμάκια, αυτά τα ζουμάκια, όχι... Σωστά, όχι τα ζουμάκια της νεκταρίας. Ναι, τα ζουμάκια μας. Ναι, να πούμε ότι σήμερα το θέμα μας τι άλλο θα μπορούσε να είναι από καλοκαιρινά tips. Και όταν λέμε καλοκαιρινά tips, δεν θα επεκταθούμε σε ντύσιμο, τα είχαμε πει τη φορά με το καλοκαίρι. Θα μείνουμε στο μότο που είχαμε πει στην πρώτη εκπομπή μας, ότι φέτος η στήλη μας θέλαμε να είναι... Κατά βάση, γιατί κάνουμε κατά καλά βάση, πράγματα. Ναι, βέβαια και κάνουμε καλά πράγματα για να μην γινόμαστε και κουραστικοί, ότι θέλαμε να είναι συμβουλευτικοί περισσότερο. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα κλείσουμε με συμβουλές για το καλοκαίρι. Σε μικρά, απλά πραγματάκια, πρακτικά που μπορούμε όλοι και όλες να τα κάνουμε. Γιατί είναι πράγματα σήμερα αυτά που επέλεξα τα θέματα, που αφορούν και τις γυναίκες και τους άνδρες. Mm-hmm. Και τα νεαρά κορίτσια και τα μεγαλύτερα κορίτσια αφορούν γυναίκες, άνδρες όλης της ηλικίας, ακόμη και τα παιδιά. Τέλεια. Τέλεια. Άρα, πρακτικές συμβουλές για όλους. Για όλη την οικογένεια, εντάξει. Εμάς τις γυναίκες λίγο μας έχω ευνοήσει, έχω βάλει έτσι και μια μικρή στήλη περισσότερο για εμάς τις γυναίκες. Λογικό. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να πούμε, έχω φοβερό tips, το έχω ψάξει, το έχω βρει και όπως λέω πάντα, το έχω δοκιμάσει, είναι εξαιρετικό. Αν και ήμουν τυχερή, δεν με τσίμπησαν ακόμη κουνουπάκια, εκτός από το πριν ένα μήνα που ήταν του Αγίου Πνεύματος, ήμουν στο Ναύπλιο. Εκεί είχε κουνουπάκια, με είχαν τσιμπήσει και το δοκίμασα και είναι εξαιρετικό αυτό το tips, αλλά το φύλαξα και εμένα για την τελευταία εκπομπή. Λοιπόν, μας αρέσει το καλοκαίρι, βέβαια φέτος το καλοκαίρι μπορεί να μας κάνει τα δικά του. Είναι λίγο, ναι, κακοκαίρι, είναι όχι καλοκαίρι. Πολύ σωστά όπως το είπες. Παρ' όλα αυτά όμως τα κουνούπια και όλα τα συναφή, σκνιπίτσες και όλα τα άλλα έντομα, έτσι, υπάρχουν. Και πόσο μάλλον καραδοκούν. Καραδοκούν, όπως ακριβώς. Έτσι λοιπόν, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα τσιμπήματα με φυσικό τρόπο. Και το δέρμα μας να μην χαλάσει, αλλά και το φαγούρισμα να είναι λιγότερο. Έχω φοβερή συνταγή. Την έχω δοκιμάσει. Είναι εξαιρετική. Λοιπόν, να το. Έτσι. Εκεί. Προσπαθούμε να αυτό μην το ξύνουμε. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Ναι, αποφεύγουμε το ξύσιμο. Για να μην λοιπόν το ξύνουμε και το κάνουμε πληγούλα το χεράκι μας ή οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματός μας, έχω συνταγή φοβερή. Σημειώνουμε, θα την επαναλάβω. Λοιπόν, μία κουταλιά της σούπας κερί μέλισσας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρούμε. Δεν είναι ανάγκη να το πάρουμε από το εμπόριο έξω. Μπορούμε να πάμε που έχει μελίσσια, έχει πάρα πολλά εδώ, και να ζητήσουμε να μας δώσουν. Θα μας δώσουν. Μία κουταλιά της σούπας αμυγδαλέλαιο από το φαρμακείο, οικονομικό πολύ, ή και από τα βιολογικά μπορούμε να το πάρουμε το αμυγδαλέλαιο.
3 σταγόνες εθέρεο έλαιο λεβάντας, 3 σταγόνες εθέρεο έλαιο μέντας και 3 σταγόνες εθέρεο έλαιο λεμονιού. Όλα αυτά να πω ότι και καταπραίνουν το τσίμπημα, αλλά αν το βάλουμε και σε άλλο σιόν πάνω στο σώμα μας, λειτουργεί με και σαν τρόπο, αποθητικό. Σαν αποθητικό. Mm-hmm. Και δεν μυρίζει αυτό το πράγμα που μυρίζουν συνήθως όλα αυτά που αγοράζουμε από το εμπορίο, που μυρίζει άσχημα. Αυτή τη μυρωδιά σιτρονέλας που... Αυτό ακριβώς. Ναι, που μας κατακλείζει. Πώς την εκτελούμε, πώς την φτιάχνουμε τη συνταγή. Κάνουμε σε μπεν μαρί, δεν χρειάζεται να πω ότι είναι το μπεν μαρί, έτσι, ζεστό νεράκι που το έχουμε ζεστάνει. Σε ένα μπεν μαρί ζεσταίνουμε το λαδάκι μας, έτσι, το αμυγδαλέλαιο και προσθέτουμε το κερί για να λιώσει. Και σιγά σιγά τα έλαια. Τα αφήνουμε να κρυώσουν, τα βάζουμε σε ένα βάζο. Αυτό, επειδή έχει το κερί της μέλισσας και το λαδάκι αυτό, θα γίνει παχύρευστο. Λίγο δεν πιο πιχτό. Ναι, ωραία. Και το βάζουμε πάνω στο τσίμπημα, απαλά, 2 με 3 φορές την ημέρα, σταματάει να μας σφαγουρίζει το δέρμα μας και δεν δημιουργεί εξανθήματα. Ούτε αφήνει έτσι σημαδάκια, αυτή την κοκκινίλα τη διώχνει. Είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ το δοκίμασα που έχω φοβερά ευαίσθητο δέρμα και είναι πραγματικά εξαιρετικό. Να ξαναπώ τα υλικά και μπορούμε, αν θέλουμε να κάνουμε μεγαλύτερη ποσότητα, κάνουμε άνετα μεγαλύτερη ποσότητα, την οποία δεν χρειάζεται να τη βάλουμε ούτε στο ψυγείο μας. Και μπορούμε να βάλουμε και σε μικρό βαζάκι και να την έχουμε μαζί μας στην τσάντα μας. Αυτό πήγα να πω ότι και στην παραλία π.χ. μπορεί να το έχουμε μαζί, κατευθείαν να μα χρειαστεί. Στην παραλία, στην εξοχή, ναι. Ή το βράδυ, αν βγούμε έξω, μπορούμε να βάλουμε σε κρυφά σημεία, όπως στους αστραγάλους εδώ που αγαπάνε τα έντομα, να μας τσιμπήσουν στα χεραριά μας, κάπου οπουδήποτε. Λοιπόν, μία κουταλιά της σούπας κερί μέλισσας, 5 κουταλιές της σούπας αμυγδαλέλαιο, 3 σταγόνες εθέρεο έλαιο λεβάντας, 3 σταγόνες εθέρεο έλαιο μέντας, 3 σταγόνες εθέρεο έλαιο λεμονιού. Αυτή είναι ο ιδανικός συνδυασμός. Αν θέλουμε, δεν μας αρέσει λεβάντα, μπορούμε να περιοριστούμε μόνο στη μέντα. Αν δεν μας αρέσει η μέντα, περιοριζόμαστε μόνο στη λεβάντα. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να βάλουμε το λεμόνι, γιατί έχει αντισηπτικές ιδιότητες. Mm-hmm. Λοιπόν. Πέρασε το πρώτο tips για το καλοκαίρι που είπαμε είναι για όλη την οικογένεια σήμερα. Και πάμε εδώ λοιπόν, αυτά τα tips, παρόλο που οι φωτογραφίες είναι γυναίκες, γιατί εμείς οι γυναίκες είναι με γυναικεία σώματα, περισσότερο εμείς οι γυναίκες ήθιστε να τα κάνουμε, όμως και στους άνδρες τα κάνουμε. Βέβαια στα παιδιά και κάποια από αυτά κάνουμε και στα παιδιά, βέβαια δεν κάνουμε scrub στα παιδιά, δεν το έχει ανάγκη το δέρμα τους. Λοιπόν, τα 5 προϊόντα θα πούμε τώρα, τα οποία χρειαζόμαστε το καλοκαίρι για να διατηρήσουμε το σώμα μας, το δέρμα μας, όχι το σώμα μας, το δέρμα μας, απαλό, λαμπερό, υγιές και μαυρισμένο το καλοκαίρι. Mm-hmm. Έτσι, γι' αυτό λέω το σώμα μας, γιατί τα προϊόντα αυτά αναφέρονται στο σώμα. Οπότε τα 5 βασικά πράγματα που είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε πει Χριστόφορε, είναι το scrub. Έτσι. Scrub έχω πει άπειρες φορές, πώς φτιάχνουμε σπιτικά scrub, πολύ εύκολα, πολύ οικονομικά, με σπιτικά υλικά. Θα πω τώρα ένα πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γρήγορο, γιατί το scrub, τι έχουμε πει Χριστόφορε, τι κάνει? Απολέψει. Κάνει την απολέπωση και διαστέλλει τους σπόρους, έτσι ώστε ό,τι βάλουμε πάνω στο είτε ενυδατικό σώματος, body lotion, είτε βάλουμε αντιλιακό, να εισχωρήσει καλύτερα στο δέρμα και να απορροφηθεί και να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Όταν ένα δέρμα είναι οι πόροι του κλειστοί, φραγμένοι, και βάλουμε, εμείς κάνουμε ένα γρήγορο ντουζάκι, τσουκ, τσουκ, τσουκ. Ωραία, να το κάνουμε το γρήγορο το ντουζάκι όταν είμαστε, ας πούμε, στο τρέξιμο, όπως έκανα εγώ τώρα το μεσημέρι πριν έρθω στην εκπομπή. Όχι όπως το πρωί το βράδυ, εκεί θα το κάνουμε πιο διεξοδικό, δηλαδή θα αφαιρώσουμε περισσότερο χρόνο και για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Λοιπόν, ένα εύκολο scrub που μπορούμε να κάνουμε. Μαύρη ζάχαρη, mm-hmm. μέλι και μπορούμε να βάλουμε λεμόνι, μπορούμε να βάλουμε φράουλες. Τώρα το καλοκαίρι επειδή είναι φρούτα, μπορούμε να βάλουμε το εξαιρετικό αβοκάντο, μπορούμε να βάλουμε γιαούρτι και να τρίψουμε το δέρμα μας. Είναι καταπληκτικά, δηλαδή το βασικό συστατικό για ένα scrub είναι η μαύρη ζάχαρη που έχει χοντρούς κόκκους, οπότε να γίνεται καλό. Να γίνεται η απολέψη και μπορούμε να την κάνουμε. Πώς το κάνουμε το scrub? Πολύ σημαντικό. Μπαίνουμε στο ντουζ μας, βρέχουμε το σώμα μας, παντού να είναι βρεγμένο το σώμα, και μετά βάζουμε την ποσότητα και αρχίζουμε και το τρίβουμε από κάτω προς τα πάνω, για να μπορέσει να διεισδύσει και να, στους σπόρους και να ανοίξουν οι πόροι. Έτσι. Μετά σαπουνιζόμαστε κανονικά, προσέχουμε με τι θα σαπουνιστούμε μετά. Αν βάλουμε κάποιο
αφρόλουτρο ή σχετικό, να μην είναι κάποιο που μπορεί να ερεθίσει το δέρμα μας. Επίσης, έχω μια παρεμβολή με το κινητό. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε όμως. Λοιπόν, να πω να μην με παίρνετε τηλέφωνο τώρα. Είμαι στον αέρα και έχω ξεχάσει να κλείσω το κινητό μου. Δεν πειράζει. Κάποιος αναζητεί, Μαρίνα, ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω. Ποιος πια είναι αυτός αυτή που καλείται Μαρίνα εν ώρα εκπομπής. Λοιπόν, ορίστε, σταμάτησε κατευθείαν με το βουτόβα, μας ακούει μάλλον. Μάλλον μας βλέπουν, ναι. Λοιπόν, οπότε είπαμε το σκραμπ είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί καθαρίζει το δέρμα, διώχνει τα νεκρά κύτταρα και βοηθάει το αντιλιακό και το body lotion να εισχωρήσουν στο δέρμα μας και να μας κάνουν το δέρμα μας απαλό, λίο και φωτεινό. Λοιπόν, αποτρίχωση που μιλήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για την αποτρίχωση. Λοιπόν, για εμάς τις γυναίκες και για εσάς τους άνδρες αν το επιλέγετε, λοιπόν, επιλέγουμε. Όχι ξηράφι είπαμε, επιλέγουμε αν δεν έχουμε κάνει μόνιμο λέιζερ εμείς οι γυναίκες, για τους άντρες δεν συνιστάται το μόνιμο λέιζερ έχουμε πει, έτσι. Προσέχουμε, παίρνουμε κρέμα, η καλύτερη μέθοδος είναι η κρέμα για την αποτρίχωση ή το κερί και την κάνουμε πάντα μία μέρα πριν εκτεθούμε στον ήλιο και για λόγους προστασίας του δέρματος, αλλά και για να αποφύγουμε αν πάμε στη θάλασσα και όλα αυτά, να μην μπει το αλάτι μέσα και μας προκαλέσει ερυθισμού στο δέρμα μας, έτσι. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι για την επιδερμίδα μας τα αντιλιακά που έχουν προστασία και τα αντιλιακά που πλέον ενεργοποιούν το μαύρισμα του σώματος. Γιατί είμαι στην ευχάριστη θέση, πραγματικά και εγώ φέτος που το διάβασα και το έψαξα και τα βρήκα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να πω ότι πλέον υπάρχουν αντιλιακά με δείκτη 20 και 30 που προστατεύουν πολύ καλά το δέρμα μας. Παρόλα αυτά έχουν μέσα τον μπρονζέ και έχουν αυτό το ειδικό που ενισχύουν το μαύρισμα. Καλοκαίρι χωρίς προστασία από τον ήλιο δεν πρέπει να γίνεται. Να πω λίγο, δεν θα πω πια. Είναι λοιπόν, είναι μια σειρά η οποία τη βρίσκουμε πολύ οικονομική, ευρύτερη στο ευρύτερο εμπόριο, δεν είναι εξειδικευμένο, είναι και οικονομικό, η οποία προσφέρει μαζί με τον υψηλό δείκτη, προσφέρει και την επιτάχυνση στο μαύρισμα. Οπότε δεν χρειάζεται, περιέχουν εκχύλισμα γλυκόριζας, το οποίο ενεργεί φυσικά τη διαδικασία παραγωγής μελανίνης της επιδερμίδας. Το διάβασα από μέσα αυτό για να το πω σωστά. Ωραία. Είπαμε ότι υπάρχουν παντού στο ευρύτερο εμπόριο και στα σούπερ μάρκετ και σε άλλα καταστήματα. Να δώσουν οι φίλοι οι τηλεθεατές και τηλεθεάτριες βάση στη γλυκόριζα, να έχουν σύνθεση γλυκόριζα. Επιταχύνει το μάρισμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται, αν οι διακοπές μας είναι τον Αύγουστο, δεν θα πάμε, δεν χρειάζεται να φτάσουμε τον Αύγουστο και να είμαστε άσπροι. Μπορούμε από νωρίτερα με τα Σαββατοκύριακά μας, με κάποια άλλη μεμονωμένη μέρα, να φροντίσουμε το σώμα μας να έχει αυτό το ωραίο, το ελαφρύ τουλάχιστον το μαύρισμα. Σωστό. Λοιπόν, βούρτσα σώματος, πάρα πολύ σημαντική, ειδικά για το καλοκαίρι. Το λέω αυτό γιατί το καλοκαίρι το δέρμα μας είναι περισσότερο εκτεθειμένο στον ήλιο, έτσι δεν καλύπτεται όλο το σώμα μας. Εδώ δείχνουμε με το ξηράφι τι μπορούμε να πάθουμε, ότι δεν χρησιμοποιούμε ξηράφι το καλοκαίρι, το αποφεύγουμε, έτσι. Ότι μπορούμε να πάθουμε κάποια σχισμή στο δέρμα, έτσι, και όλα αυτά. Να περάσουμε αν θέλει και το αγαπητό κοντρόλ στην επόμενη φωτογραφία. Εγώ να διορθώσω και λίγο τα μαλλιά μου, ωραία. Τα οποία για μία ακόμα φορά είναι από τη Σημελίτσα, να στείλουμε χαιρετισμού στη Σημέλα. Είναι η τελευταία μέρα από τη Σημέλα μας. Ναι, λοιπόν, είπαμε βούρτσα σώματος. Έτσι, επιλέγουμε τη βούρτσα για το σώμα μας. Να πω ότι την χρησιμοποιούμε σε όλο μας το σώμα, στις περιοχές που είναι πιο σκληρές, όπως τα γόνατά μας που είναι πιο εκτεθειμένα. Δεν ξέρω τι λέει το κοντρόλ και γελάει ο Χριστόφορος, εγώ θα παραμείνω σοβαρή. Ότι είναι πολύ χρήσιμη βούρτσα, αυτό λέει. Εντάξει. Λοιπόν, στους αγκώνες μας επίσης, στα γόνατά μας και επίσης στη βούρτσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σε σημεία που έχουμε κυταρίτιδα. Προσοχή όμως, το πώς χρησιμοποιούμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε πολύ δυνατές κυρίσεις, κάνουμε πάντα απαλές κυρίσεις για να μην πειράζουμε την πυκνότητα του δέρματός μας. Και είναι καλά να κάνουμε και μασάζ με απαλές και κυκλικές κινήσεις. Πάντα κάνουμε και στην περιοχή που μπορεί να έχουμε κυταρίτιδα. Ποτέ δεν κάνουμε δυνατές κινήσεις επάνω στο δέρμα μας. Για έξτρα απολέπιση
Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε και ένα άλλο tips που έχω, Χριστόφορε, να πω, ότι για έξτρα πολέπιση μπορούμε, αν θέλουμε να πολεπίσουμε το δέρμα μας από τα νεκρά κύτταρα, να εφαρμόσουμε τη βούρτσα μας σε στεγνό δέρμα. Mm-hmm. Αλλά με προσοχή, και εκεί πάλι θα πω. Λοιπόν, και πάρα πολύ σημαντικό, αυτά είναι και για εσάς τους άντρες. Δεν είναι κακό, είναι αντίθετα, επιβάλλεται να το κάνετε και εσείς. Επίσης, πάρα ναι, πολύ επιβάλλεται, σημαντικό... Ναι, επιβάλλεται με βούρτσα, ευχαριστώ. Βεβαίως, ειδικά, βεβαίως. Στα δύσκολα σημεία, κάνουμε τα γόνατά μας, κάνουμε τους αγκώνες μας, οπουδήποτε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Έτσι. Και επίσης εσείς οι άνδρες, αν έχετε κάποια λίγο παραπάνω κυλίτσα και όλα αυτά, δεν είναι κακό να πάρετε, να τώρα αυτό που θα πω το tips, μία κρέμα αδυνατίσματος, μία κρέμα σύσφυξης, να την απλώνετε το βράδυ στην κυλίτσα σας και να κάνετε απαλό μασάζ για να τονώνετε η κυκλοφορία του αίματος, που είναι απαραίτητο, έτσι. Σωστή. Αυτό χαρίζει και ενυδάτωση και σμιλεύει λιγάκι το σώμα μας. Το κάνει, δεν περιμένουμε από τις κρέμες να δούμε φοβερά αποτελέσματα. Καλά, θα φτιάξουμε κοιλιακό, ναι. Αλλά, ωραία. Αλλά κοιλιακούς, βοηθάνε κοιλιακό και θα φτιάξουμε, κοιλιακούς δεν θα φτιάξουμε. Ωραία. Σωστό. Μας κάνει λιγάκι το σώμα μας πιο σφιχτό, πιο ενυδατωμένο. Εντάξει, εγώ τη συστήνω μία κρεμούλα, θα τη βάζουμε και οι άνδρες και οι γυναίκες το βράδυ πριν κοιμηθούμε. Mm-hmm. Έτσι, πάμε στο επόμενο και στην επόμενη φωτογραφία μας θα ήθελα να πάμε. Μετά τη βούρτσα λοιπόν. Μετά τη βούρτσα, να, εδώ είναι, είπαμε για το ηλιοκαμένο το δέρμα, πώς προσέχουμε το δέρμα μας να το διατηρούμε ηλιοκαμένο και να το διατηρούμε με τη σωστή υγρασία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να διατηρούμε το σώμα μας ενυδατωμένο. Όταν διατηρούμε το σώμα μας ενυδατωμένο, διατηρείται ταυτόχρονα και το δέρμα μας ενυδατωμένο. Οπότε ξεκινάμε ενυδάτωση, πάντα τα λέω, μπορεί να είμαι κουραστική, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολλά υγρά το καλοκαίρι, έτσι. Και όταν λέμε υγρά, μιλάμε κυρίως για νερό και μετά όλα τα άλλα. Και η χυμή είναι ενυδατική, εντάξει, αναψυκτικά έχουν και ζάχαρη, εντάξει, ας πούμε και τις μπυρίτσες μας, δεν είναι κακό, καλοκαίρι είναι, όλα με μέτρο. Αλλά όταν μιλάμε για ενυδάτωση, δεν μιλάμε ούτε για καφέδες, λέει δεν ήπια νερό σήμερα, αλλά ήπια καφέ. Εντάξει, μετράμε άλλο το νερό, άλλο καφές, άλλο χυμός. Σωστό. Λοιπόν, ξεκινάμε κυρίως με νεράκια και πάρα πολλά φρούτα το καλοκαίρι. Αυτά είναι, έχω 4 απαραίτητα βήματα που είναι για την αποτοξίνωση του δέρματος. Ωραία. Η εποχή έχει αλλάξει εδώ και πολύ καιρό και είναι τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε την απαραίτητη αποτοξίνωση στο σώμα μας, για να δείχνει και το πρόσωπό μας λαμπερό και νεανικό και σφιγγυλό. Αυτό αφορά, είπαμε, και τους άνδρες και τις γυναίκες. Λοιπόν, ξεκινάμε, είπαμε, με το νεράκι. Οπωσδήποτε αντιλιακό μετά. Νεράκι, φρούτα και μετά αντιλιακό. Και για τους άνδρες και για τις γυναίκες και για τα παιδιά. Αντιλιακό φοράνε όλες οι ηλικίες. Από τα μωράκια μέχρι τον παππού και τη γιαγιά. Φοράμε όλοι αντιλιακό. Όπως και να είναι το δέρμα μας, το έχει ανάγκη. Δηλαδή λέμε, οκ, η γιαγιά έχει κάνει ρητιδούλες, γιατί να βάλει αντιλιακό. Να βάλει αντιλιακό για να μην κάνει περισσότερες ρητιδούλες και η γιαγιά και ο παππούς, και επίσης να μην τους τραβάει το δέρμα τους. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τραβάει το δέρμα μας κανέναν. Επίσης, πρέπει να περισσότερο τώρα απευθύνουμε στις γυναίκες και στους άνδρες, στη πιο νεαρή ηλικία. Ας πούμε, εντάξει, μετά τα 20 και μέχρι, ας πούμε, και στα 60. Οπωσδήποτε σέρουμ στο πρόσωπο, ενυδατικό σέρουμ στο πρόσωπο. Υπάρχουν πάρα πολλά σέρουμ στο εμπόριο για όλες τις τσέπες. Είναι καλά, ανάλογα με αυτά, και ανάλογα με το τι ανάγκες έχει το κάθε δέρμα. Θα προτιμούμε τα σέρουμ, εμείς, ας πούμε, επειδή ο ήλιος προκαλεί γύρανση στο δέρμα, θα προτιμάμε σέρουμ με λαουρονικό οξύτη βάση τους, που γεμίζει και τις ρητιδούλες που προκαλεί ο ήλιος και λιένει την επιδερμίδα. Οπότε, όταν εκτιθόμαστε στον ήλιο, βάζουμε οπωσδήποτε αντιλιακό και οπωσδήποτε σέρουμ με βάση το υαλουρονικό οξύ που γεμίζει τις ρητιδούλες που ίσως μας προκαλέσει ο ήλιος. Έτσι. Επίσης, επενδύουμε σε κρέμες το καλοκαίρι. Αν το χειμώνα βάζουμε κρέμα, γιατί είναι
πιο το κλίμα είναι κρύο, μας αφιδρατώνει το δέρμα, το ίδιο μπορεί να γίνει και με τον ήλιο. Και δεν πρέπει να μας ξεγελάσει ότι υδρώνουμε, ότι βγαίνουμε και γυαλίζουμε το πρόσωπό μας. Αυτό θα πρέπει να το βάλουμε στην άκρη. Δηλαδή, καθόλου δεν το πρέπει να το σκεφτόμαστε. Θα πρέπει να φοράμε οπωσδήποτε την κρέμα μας. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι, επειδή φοράμε περισσότερες κρέμες και περισσότερα προϊόντα και είμαστε περισσότερες ώρες εκτεθειμένοι έξω, δηλαδή το χειμώνα, πρέπει να βγούμε τις ίδιες ώρες για το χρόνο της δουλειάς μας έξω, αλλά το καλοκαίρι θα βγούμε, είναι μεγαλύτερη καταρχάς ημέρα. Mm-hmm. Θα βγούμε να περπατήσουμε, θα βγούμε στη θάλασσα. Εκεί το δέρμα μας λοιπόν, ας βλέπουμε ταυτόχρονα και άλλες φωτογραφίες. Άρεση συγκεκριμένη νομίζω. Ωραία, ναι, να μην κουράζουμε όμως τους φίλους τηλεθεατές με τις ίδιες φωτογραφίες. Ωραία. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να κάνουμε καθαρισμό στο δέρμα. Και δεν φτάνουν μόνο τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε το βράδυ που καθαρίζουμε το δέρμα μας πριν τον ύπνο. Πάρα πολύ σημαντικό, και είπαμε, επειδή είναι για όλες τις ηλικίες, εδώ είναι αυτά που λέω εγώ, τα σέρουμ, οι κρεμούλες ματιών, όλα αυτά. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να καθαρίζουμε το δέρμα μας σε βάθος. Τι σημαίνει αυτό? Για να φεύγουν τα κατάλοιπα μέσα από τους σπόρους. Γιατί όταν θα καθαρίσουμε με κάποιο σαπουνάκι και όλα αυτά, θα φύγει από την πάνω στη βάδα του σώματος. Όπως λοιπόν κάνουμε το peeling στο σώμα, κάνουμε και στο πρόσωπο. Τώρα, αν δεν θέλουμε να κάνουμε peeling τόσο τακτικά, γιατί μπορεί να ερυθιστεί το δέρμα μας, τι κάνουμε? Βάζουμε μια λεκανίτσα, όπως μας κάνουν στα Ινστιτούτα Αισθητικής. Απλά, εύκολα, πρακτικά για όλους. Και επιβάλλεται μετά τον ήλιο και στα παιδιά και σε εμάς τις γυναίκες και σε εσάς τους άνδρες, σε όλους. Μετά την ηλιοθεραπεία και την όλα αυτά. Βάζουμε ζεστό νεράκι, έτσι, σε μια λεκανίτσα και παίρνουμε μια μικρή πετσέτα, όχι πολύ αφράτη πετσέτα, λιγότερο αφράτη, τη μουλιάζουμε αυτή και τη ξαπλώνουμε και τη βάζουμε πάνω στο πρόσωπό μας. Ζεστή και την πιέζουμε λιγάκι. Έτσι λοιπόν διαστέλλονται οι πόροι του από το δέρμα μας και αμέσως μετά μπορούμε να πλύνουμε το πρόσωπό μας με το σαπουνάκι μας, ακόμη και ξηρό δέρμα να έχουμε όπως έχω εγώ, δεν πειράζει, αν το πλύνουμε και αμέσως μετά το υδατώσουμε, δεν έχει κανένα θέμα. Και να κάνουμε, να πιέσουμε, εντάξει, εδώ περάσαμε στα μαλάκια, ας μείνουμε εκεί, θα τα δούμε σε λίγο. Τα μαλάκια, κάνουμε, πιέζουμε έτσι το δέρμα μας, όπως δείχνω εγώ, έτσι εδώ, με τα δάχτυλά μας, και εκεί ενισχύει την κυκλοφορία του δέρματος. Οπότε μπορούν μετά όλα που θα βάλουμε την υδατική κρεμούλα να πάει να εισχωρήσει το αντιλιακό μας, να εισχωρήσει στο μέσα μέρο μας, του πρόσωπό μας, από το πρόσωπό μας. Τα έκανα λίγα σαρδά. Δεν πειράζει, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Όταν λοιπόν κάνουμε μασάζ, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, την ελαστικότητα της επιδερμίδας, τονώνει τους ιστούς και λιένει τις ρητίδες. Ορίστε, ένας λόγος παραπάνω. Λοιπόν, το μασαζάκι πάντα είναι πολύ σημαντικό. Και να πω πάντα ότι δεν βάζουμε ποτέ τις κρέμες μας έτσι. Τις κρέμες μας τις βάζουμε πάντα ανάποδες κυκλικές κινήσεις. Από κάτω προς τα πάνω πάντα, για να μπορούν να ανοίγουν οι πόροι και να μπαίνουν μέσα. Τους κάνουμε έτσι, κάνουμε αυτές τις κινήσεις. Εδώ δεν πειράζει, εγώ τώρα είμαι και βαμμένη, αλλά δείχνουμε έτσι τις κινήσεις μας. Λοιπόν, τώρα, μια και πήγαμε σε αυτές, θα απαιτήσω, θα είμαι και θα πω. Λοιπόν, ponytails. Έτσι, κοτσιδούλες. Έχω κάνει και εγώ σήμερα μια κοτσιδούλα. Σήμερα υπέροχη. Ρίξω, ναι. Ωραία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο για το καλοκαίρι από τα ponytails. Μπορούμε να δοκιμάσουμε ό,τι θέλουμε στα μαλλιά μας, επειδή έχει ζέστη. Θα υδρώσουμε. Γιατί να είμαστε κομψές, κλεισμένες, περιποιημένες. Έτσι, για τις πρωινές τουλάχιστον ώρες, αν δεν θέλουμε το βράδυ. Μπορούμε να πιάσουμε με ένα απλό λαστιχάκι και λίγη φαντασία να κάνουμε πάρα πολλά πιασίματα στα μαλλιά μας. Να δώσουμε και ωραία κίνηση στα μαλλιά μας, να μην ταλαιπωρήσουμε τα μαλλιά μας, να τα αφήσουμε να ξεκουραστούν από τα πιστολάκια και όλα αυτά το καλοκαίρι και από τα βαριά χτενίσματα. Εγώ για το καλοκαίρι προτείνω μια πολύ καλή θεραπεία στα μαλλιά να κάνουμε, όπως έκανα και εγώ. Όπως στην Βραζίλια που είπες. Όπως στην Βραζίλια που έχω κάνει εγώ, η οποία είπαμε και βοηθάει τα μαλλιά μας, τα ενυδατώνει. Οπότε όταν θα μπουν στη θάλασσα, στο αλάτι, στο ιόδιο, στην πισίνα, στον ήλιο, έτσι να μην κοπούνε τα μαλλιά μας, να είναι και αυτά σωστά ενυδατωμένα. Και αυτή η βραζίλια που έκανα εγώ ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία μπορούμε να κάνουμε, βοηθάνε τα μαλλιά μας και στρώνει και πιο εύκολα το πιστολάκι. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε και πολύ πιστολάκι. Ένα μικρό πιάσιμο, μια κοτσίδα, ένα λαστιχάκι και να είμαστε πάντα περιποιημένες, σωστές και να είναι τα μαλλιά μας και αυτά υγιέστατα και να ξεκουραστούν λίγο. Πολλοί εμένα με ρωτάνε που με ξέρουν,
που λένε, μα πριν 3 χρόνια τα μαλλιά σου ήταν κοντό καρέ, πότε έχουν μακρύνει τόσο πολύ τα μαλλιά σου? Λοιπόν, όταν τα προσέχουμε τα μαλλιά μας και τους δίνουμε χρόνο και χώρο και αυτά να ξεκουραστούν, τα μαλλιά μας ανταμείβουν πίσω. Με μήκος και υγεία και όγκο και όλα τα σχετικά. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, δοκιμάστε λοιπόν, φίλες τηλεθεάτριες, κοτσίδες, συνέχεια, ό,τι θέλετε, αφήστε τη φαντασία σας να δουλέψει. Πολύ πλεξούδα που είναι μόδα και υπάρχουν άπερα χτινίσματα. Ανακαλύψτε, πειραματιστείτε λίγο τι σας πάει στο πρόσωπο, στο πλάι. Μπορούμε να κάνουμε τι θέλουμε. Ψηλές, χαμηλές κοτσίδες, είναι πάντα όλες μέσα στην ώρα. Μην τρελαίνεστε και βάζετε πολύ λάξ στα μαλλιά σας, έτσι. Το messy hairstyle που φαίνεται, δηλαδή το να πέφτουν λίγο μαλλιά όπως τα έχω εγώ τώρα, είναι πολύ μόδα και φέτος. Επιμελώσα τη μέλητα δηλαδή. Επιμελώσα τη μέλητα και προσδίδουν μια πάρα πολύ ωραία, ανέμελη, δροσερή, καλοκαιρινή διάθεση. Θα πω εδώ ότι πολύ ωραία είναι τα, επίσης το wet look για το καλοκαίρι. Τραβάμε όλα τα μαλλιά μας πίσω με ένα ελαφρύ προϊόν. Δεν χρειάζεται να βάλουμε στα μαλλιά μας σκληρά τζέλ και όλα αυτά και να αφήσουμε τα μαλλιά μας να ξεκουραστούν και εκείνα και εμείς να δείχνουμε όμορφες και λαμπερές. Επίσης, θα πω ότι πολύ μόδα, πάρα πολύ ωραία, αυτά θα το προτιμήσουμε για βραδινές εξόδους και για πιο επίσημες περιπτώσεις, όπως μια βάφτιση, ένα γάμο, να κάνουμε αυστηρή κοτσίδα, πίσω χαμηλή, όλα τραβηγμένα τα μαλλιά. Εκεί λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε και λακ. Έτσι, για να είμαστε πιο κομψές και περιποιημένες. Και δοκιμάστε. Τι σας πάει? Σας πάει χωρίστρα στη μέση, σας πάει στο πλάι. Δηλαδή την κοτσίδα μας μπορούμε να την κάνουμε όπου θέλουμε χωρίστρα. Ωραία. Και δείχνει η κοτσίδα, είναι, το ponytail είναι πολύ όμορφο σε όλα τα μαλλιά. Σε καστανά, σε ξαφτά, σε σγουρά, σε ίσια, είναι καταπληκτικά. Έτσι, να πάμε και στην επόμενη φωτογραφία μας. Τι έχουμε μετά για να δούμε. Για να δω και εγώ τι έχουμε. Ενθουσιάστηκε το κοντρόλας, μάλιστα. Λοιπόν, τα μαλλιά, εντάξει, ήταν περισσότερο για τις γυναίκες και για τα κορίτσια. Έτσι, τις νέες ηλικίες, αλλά και για εσάς τους άνδρες, έτσι. Πάντα χρειάζεται μια περιποίηση. Να ρωτιάσουμε κοτσίδα. Κοτσίδα όχι, αλλά μπορείτε να κάνετε και εσείς μια θεραπεία στα μαλλιά σας, γιατί και τα δικά σας μαλλιά έχουν ανάγκη από ενυδάτωση. Αυτό εντάξει, ζητάω, γιατί τα δικά μου κοτσίδα λίγο δύσκολο να πιαστούν. Ωραία. Και να πω ότι πολύ σημαντικό, αν και το έχω παρακάτω αυτό το κομμάτι, μιας και αναφερθήκαμε, πάρα πολύ σημαντικό είναι και η ενυδάτωση των μαλλιών και τα αντιλιακά μαλλιών, έτσι. Και δεν μιλάω για τα μαλλιά από το Χριστόφορό μας που είναι κοντά. Υπάρχουν άνδρες που έχουν πιο μεγάλα μαλλιά. Εκεί λοιπόν επιβάλλεται και στις γυναίκες και στους άνδρες και πόσο μάλλον στα παιδιά το αντιλιακό στα μαλλιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν φριζάρει το μαλλί μας, δεν καταστρέφεται και παραμένει ωραίο και αφού στεγνώσει στην παραλία. Λοιπόν, και τώρα είπαμε, καλοκαίρι. Καλοκαίρι με τι άλλο το έχουμε συνδυάσει? Με ανοιχτό παπούτσι, Χριστόφορε. Έτσι. Σωστό. Και το ανοιχτό παπούτσι, εκτός από εμάς τις γυναίκες, το φοράνε και οι άνδρες. Έτσι, φοράνε τη σαγιονάρα, όχι ανοιχτό παπούτσι, έτσι, τη σαγιονάρα τους, όλα αυτά, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Λοιπόν, οπότε τι επιβάλλεται και για εσάς τους άνδρες και για εμάς τις γυναίκες, να έχουμε ένα ωραίο πεντικιούρ. Έτσι. Νομίζω θα πείτε με ένα νύχια και λίγο για τους άντρες. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι συμβουλές για όλη την οικογένεια. Όταν λέω ωραίο πεντικιούρ, οπωσδήποτε δεν αναφέρομαι στο χρώμα των νυχιών. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Όταν μιλάμε για πεντικιούρ, λοιπόν, τι εννοούμε? Εννοούμε, καταρχάς, πρέπει να έχουμε κομμένα πετσάκια, όμορφο σχήμα στα νύχια μας τα πόδια, καλοκομμένα. Δεν θέλω να βλέπω πραγματικά, είναι πάρα πολύ άσχημο. Εξαιρετικά μεγάλα νύχια στα πόδια. Το θεωρώ δηλαδή πάρα πολύ κιτσάτο, πάρα πολύ δεύτερο και εκτός ότι δεν είναι ωραίο και για θέμα υγιεινής. Τα νύχια μας, ωραία, να είναι λίγο πιο μακριά εμάς τις γυναίκες για να δείχνει το βερνίκι, αλλά όχι πολύ μακριά. Κορίτσια, μην μπερδεύουμε το μανικιούρ με το πεντικιούρ. Δεν έχει καμία σχέση. Το νύχι στο πόδι πρέπει να είναι όχι σύριζα, αλλά να είναι. Να έχει και το σωστό μήκος. Δηλαδή, βλέπω νύχι να προεξέχει από το δάχτυλο στο πόδι. Είναι τραγικό. Είναι. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι, ούτε να το βλέπω βέβαια. Έτσι. Οπότε, όταν μιλάμε για πεντικιούρ, μιλάμε τα νύχια μας να έχουν σωστό μήκος, να είναι κομμένα τα πετσάκια μας και να έχουν φύγει, να έχουμε κάνει ένα σωστό πεντικιούρ που να έχουν φύγει ό,τι κατάλημα. Μπορεί να έχουμε σκληρύνσεις, οτιδήποτε στα πόδια. Έτσι, καθαρισμένες λοιπόν φτέρνες, καθαρισμένα πετσάκια και σωστά κομμένα νύχια. Λοιπόν, αν πάμε να κάνουμε πεντικιούρ και δεν έχουμε ιδιαίτερο θέμα στο πόδι μας, και οι γυναίκες και οι άνδρες, καλά θα είναι
την αισθητικό, ποδολόγο, οτιδήποτε, δεν ξέρω πού μπορεί να πάει ο καθένας να κάνει το πεντικιούρ του, να μην αφήσουμε να μαξιμοποιήσουν τρόχο. Γιατί είναι διαφορετικά, μπορεί να μας προκαλέσει, αν δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα στις φτέρες μας, στα πέλματά μας, όλα αυτά, και μας χρησιμοποιούσουν τροχό, να μας κάψουν και το δέρμα μας να έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, να αρχίσει να ξεφλουδίζει και αυτά. Οπότε, αν δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, μια ράσπα είναι εντάξει. Επίσης, να πω, μπορεί να μην με αγαπάνε τώρα οι φίλες μου, εκεί που τις έχω εγώ όλες αυτές τις φίλες με τα μπαρικιούρ, τα πεντικιούρ, μπορεί να μην με αγαπήσουν, αλλά αυτό είναι το σωστό. Όταν δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στα πόδια μας, κάνουμε ένα πολύ καλό πεντικιούρ την άνοιξη, το Μάιο δηλαδή, για μένα ιδανικά, και ένα πολύ καλό πεντικιούρ τέλος Σεπτέμβρη που θα μπει το πόδι μας μέσα. Και από εκεί και πέρα μετά κάνουμε διόρθωση στα πετσάκια μας, στα νύχια μας δηλαδή, και στο σχήμα των νυχιών, και ένα βερνίκι για εμάς τις γυναίκες για να το διατηρούμε όμορφο. Μπορούμε να το διατηρήσουμε μόνο μας στο σπίτι, κάθε εβδομάδα με μια ράσπα. Και εμείς οι άνδρες, και εσείς οι άνδρες, συγγνώμη, και εμείς οι γυναίκες. Έτσι, άλλαξα και φίλο σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης, αν εσείς οι άνδρες σας φαίνεται η ράσπα κάπως δύσκολη και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, μια φορά τη βδομάδα μπορείτε, που είπαμε, με τη βούρτσα που κάνουμε το σώμα μας, να κάνετε και λίγο τα πόδια σας. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Είναι πάρα πολύ καλό και επίσης πολύ καλό είναι να κάνουμε και peeling στα πόδια. Το peeling που κάνουμε στο σώμα μας, το χρησιμοποιήσουμε και στα πόδια μας. Έτσι. Προσέχουμε, ενυδατώνουμε πολύ καλά, βάζουμε μία, τι έχουμε πει ότι βάζουμε στο πόδι μας, στη φτέρνα μας ή στο πέλμα μας, αν είναι λίγο σκληρό για να είναι ενυδατωμένο. Αυτό με την κάλτσα που έχεις κάνει το κόλπο. Ναι, αυτό το μπορούμε, εντάξει, τώρα επειδή είναι καλοκαίρι και αν ζεσθενόμαστε δεν θέλουμε, βάζουμε λίγη βαζελίνη. Αν δεν θέλουμε να πάρουμε κάποια ειδική κρέμα, να βάζουμε στο πόδι μας, βάζουμε βαζελίνη στο πόδι μας. Έτσι, για να διατηρείτε ωραίο καθαρό, γιατί και για εσάς τους άνδρες, ακόμη και σαγιονάρα να μην φοράτε έξω, αν πάτε στην παραλία, το πόδι σας πρέπει να είναι περιποιημένο. Έτσι, και τα ίδια επίσης ισχύουν για τα παιδάκια. Κομμένα νυχάκια. Έτσι, τα πετσάκια στα παιδάκια δεν τα κόβουμε, το λέω να μην βλέπω πάνε μανάδες και ζητάνε να κόψουν τα πετσάκια στα παιδάκια. Δεν κόβουμε πετσάκια στα παιδάκια, τους κόβουμε μόνο τα νυχάκια και δεν έχουν βέβαια ανάγκη ούτε από ράσπα, ούτε τίποτα. Βάφουμε και τα νυχάκια στα κοριτσάκια, ας τα βάψουμε, δεν είναι κακό, καλοκαίρι είναι. Σωστό. Βλέπουν τις άλλες μαμάδες και αυτά και τα φτιάχνουν. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όσο πρέπει. Και αν θέλουν οι μανούλες να αποφύγουν όλα, ας πούμε, δεν θέλουν πολύ βερνίκια να βάλουν αυτά, που να πάρουν βερνίκια φυτικά που χρησιμοποιούν και οι έγκυες για να είναι καλύτερα. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Τώρα αυτό είναι γυναικείο κομμάτι, αλλά αφορά και εσάς λίγο τους άνδρες. Έτσι. Γιατί και εσείς οι άνδρες μια ενυδατική, μια αντιλιακή την έχετε, έτσι. Λοιπόν, κλείνοντας λοιπόν, αχ λέω κλείνοντας και στεναχωριέμαι σήμερα, δεν μπορώ, με πιάνει μια μελαγχολία. Κουράγιο, τρεις μήνες είναι μετά, θα περάσουμε. Κουράγιο, τρεις μήνες. Ελπίζω. Μην είσαι χάστο τρεις μήνες, μην είσαι τρεις μήνες. Δεν θα χαθούμε, αλλά θα χαθούμε, φαντάζομαι, τηλεοπτικός. Τηλεοπτικός, θα ετοιμάσουμε κανένα grand show Αύγουστο και βγούμε με, δεν ξέρω, σε καμιά παραλία. Μαζί με τα φλαμίγκο. Τα... Ωραία, ωραία, ωραία. Με τα φλαμίγκο, έχεις φλαμίγκο, Χριστόφερ. Δεν έχω φλαμίγκο. Πρέπει να ανιψιέσαι με εμένα, μη στεναχωριέσαι. Θα το πάρω, θα το πάρουμε, ναι, ναι, ναι. Χαιρετισμούς. Ευχαριστώ, θα τους δώσω τα κορίτσια μου. Τους είπα σήμερα να έρθουν εδώ, αλλά λένε, εντάξει, λέει, τώρα δεν είχαν ετοιμαστεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε, είπαμε, εξοδεύουμε χρήματα για τα αντλητικά μας, πρέπει να τα προσέχουμε. Το καλοκαίρι λοιπόν, αν και το χειμώνα, εγώ το λέω, κάποια καλλιτικά πρέπει να είναι στο ψυγείο. Επειδή και αυτά έχουν ημερομηνία λήξεως, εννοείται ότι δεν τα χρησιμοποιούμε μετά τη λήξη τους, αλλά είναι καλύτερα λόγω της ψηλής θερμοκρασίας να τα διατηρούμε στο ψυγείο μας. Το πρώτο βέβαια που μπαίνει στο ψυγείο και το ξέρουν όλες οι φίλες τηλεθεάτρες, ακόμη και η ανιψιά μου που είναι 6 χρονών το ξέρει, βάζει και αυτή το λεποζάντι στο ψυγείο, μπαίνουν τα κραγιόν στο ψυγείο, έτσι. Τι γελάς, θα σας μην κάνουμε έμεση διαφήμιση. Ε? Μην κάνουμε έμεση διαφήμιση. Α, ναι, ναι, συγγνώμη. Να σας πω, Κοντρόλ, έχω μια φωτογραφία που έβγαλε τα καλλιτικά μου. Μην το δείχνετε, γιατί έχει διαφήμιση εκεί. Μην τη βγάλετε αυτή τη φωτογραφία, σας παρακαλώ. Είναι λίγο πιο κάτω. Έδειχνα το ράφι από το ψυγείο μου. Θα τη δείξουμε. Όχι, να μην τη δείξουμε, γιατί είναι διαφήμιση. Είναι το ράφι από το ψυγείο μου, αλλά δεν έκλειψα τις ετικέτες. Έχετε δίκιο. Είναι μια έμεση διαφήμιση, όχι, μην τη δείχνετε.
Μ' αρέσει αυτή η αναλογή. Εδώ είναι το ράφι της Μαρίνα. Όχι αυτό. Το ψυγείο ήταν. Το ψυγούμενο. Το ψυγούμενο. Το ψυγούμενο. Το προηγούμενο ήταν το ψυγείο της Μαρίνα. Λοιπόν. Μα έχει πιάσει το καλοκαίρι και μα. Τι να κάνουμε. Συνέχισε. Εντάξει, ναι. Και δεν έχουν πιάσει και ζέστε, έτσι. Λοιπόν. Να πω ότι τα καλλιντικά μα, λοιπόν, τα κραγιόν τα βάζουμε στο ψυγείο μα. Είναι πολύ. Γιατί αλλιώ θα λιωθούν, θα δούμε ότι θα σπάσουν. Είναι κρίμα να ξοδέψουμε χρήματα για όλα. Επίση, πολύ σημαντικό και θα δούμε ότι και εμά μα αρέσει πολύ περισσότερο, είναι να βάλουμε τι κρέμε και το αντιλιακό μα. Έτσι. Το αντιλιακό όμω θα πω ότι έχει ένα κίνδυνο. Ποιος είναι ο κίνδυνος από το αντιλιακό? Ότι αν το έχουμε σε αυτή τη θερμοκρασία και μετά το βγάλουμε στη θερμοκρασία στην παραλία, γιατί οπωσδήποτε το αντιλιακό θα το πάρουμε μαζί μας, από τη διαφορά θερμοκρασίας μπορεί να έχει να χαλάσει. Σωστό. Οπότε το αντιλιακό είναι καλά να μην το βάζουμε στο ψυγείο. Έτσι, γιατί λένε ότι το αντιλιακό είναι το πρώτο που πρέπει να μπαίνει στο ψυγείο. Εγώ διαφωνώ, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά θερμοκρασίας. Ας επίσης μπορεί να λιωθεί και σαν υφή, έτσι. Δηλαδή αν είναι κρέμα μπορεί να παγώσει, μπορεί να... Ναι, εντάξει, στη συντήρηση τα βάζουμε όλα αυτά. Δεν βάζουμε τίποτα στην... Καλά, άμα το βάζεις στην κατάψυξη θα υπάρχει αντιλιακό ούτως ή άλλως. Ωραία. Και θα πω και το tips μετά με την κατάψυξη που το είχα πει πέρυσι, αλλά θα το πω φέτος που το θυμήθηκα. Έχουμε χρόνο, Χριστόφορο? Έχουμε. Ναι. Ωραία. Συγγνώμη, λοιπόν, τελευταία κουβίτσα εδώ θα σας αφήσω, σου δώσω άλλο ένα μισάωρο. Εντάξει, θέλω να βγουν και τα υπόλοιπα θέματα όμως. Γιατί εμένα μου με αφήσεις, μπορώ να λέω tips όλη την ημέρα. Λοιπόν, οπότε βάζουμε τις κρέμες όμως ενυδάτωσης, τα σέρουμ, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Γιατί φαντάσου τι πιο ωραίο από το να γυρίσεις από έξω, να έχεις καθαρίσει το δέρμα σου. Είπαμε να κάνουμε αυτό το μυστικό με τη ζεστή την πετσετούλα, που θα την βουτήξουμε σε νερό, θα τη στύψουμε, να τη βάλουμε να ανοίξουν οι πόροι και μετά όπως θα είναι η πόρη ανοιχτή, να πάει μέσα η κρεμούλα, το σέρουμ που θα είναι κρύο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο. Θα δροσίσει το πρόσωπο και θα τονώσει το δέρμα μας από μέσα. Θα έρθει να το τσιτώσει, θα το κάνει τέλειο. Έτσι. Και ότι φαντάζομαι και ότι μετά από τη θάλασσα που μπορεί να έχει, να είναι λίγο καμένο και όλα αυτά, να είναι κρέες οι κρέμες μας. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Οπότε και για εσάς τους άνδρες και για εμάς τις γυναίκες, οπωσδήποτε βάζουμε τις κρέμες μας στο ψυγείο. Όχι τις αντιλιακές όμως, έτσι. Τις αντιλιακές τις οποίες θα πάρουμε μαζί μας και στη θάλασσα. Αν έχουμε μία αντιλιακή που το χρησιμοποιούμε πιο ελαφριά και τη χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση, έτσι, δεν χρειάζεται, μπορούμε να τη βάλουμε στο ψυγείο. Εγώ δεν τη βάζω την αντιλιακή πάντως στο ψυγείο. Mm-hmm. Έτσι. Τι άλλο ήθελα να πω. Λοιπόν, οπότε βάζουμε τις κρέμες μας στο ψυγείο, όχι γιατί θα διατηρηθούν πιο καλά, αλλά επειδή αυξάνεται και η αποτελεσματικότητά τους και έχουμε όμορφη αίσθηση που αφήνουν στην επιδερμίδα. Αυτό που είπαμε, αυτό. Έτσι. Το αναζωογονητικό. Ωραία. Οπότε το μπουντουάρ, γι' αυτό δείχνω το μπουντουάρ, το καλοκαίρι γίνεται στο ψυγείο μας. Μετατρέπεται, μεταφέρεται. Μένει άδειο το μπουντουάρ. Το μπουντουάρ πάει στο ψυγείο. Έτσι. Έχουμε τη φωτογραφία, αλλά δεν μου πήγε στο μυαλό ότι πρέπει να τα κρύψω. Προχωράμε στη φωτογραφία μας, λοιπόν. Προχωράμε στη φωτογραφία, όχι αυτή από το αφήστε την για 3 δευτερόλεπτα και βγάλτε την. Άντε, για λίγο, για πολύ λίγο. Αυτό είναι το ράφι μου. Εντάξει, εντάξει, στο ψυγείο της. Το πάνω, έτσι. Σωστά. Ωραία, μην μπερδευτεί κανένας και πάρει από χαμηλά, είναι το σωστό. Πάνω. Σωστό, μην πάτε. Νικολέτα, τα κάτω τρώμε, τα 3 ράφια κάτω. Το πάνω μόνο το βάζουμε στο το πρόσωπο. Το πάνω δεν τρώγεται. Νικολέτα, γιατί η Νικολέτα μπαίνει αυτό το διάστημα μαζί μου. Δεν τρώγεται το πάνω, γιατί άμα φαγωθεί το πάνω θα έχουμε άλλο. Εντάξει. Ωραία. Και τι άλλο να πω. Α, να πω το tips. Ναι, ναι. Έτσι, λοιπόν, είπαμε. Επειδή τώρα το καλοκαίρι θα ξεριχτήσουμε λίγο περισσότερο από ότι ξεριχτάμε. Θα ξεριχτήσουμε. Θα ξεριχτήσουμε. Γιατί δεν ξεριχτήσουμε. Εντάξει. Έτσι. Είπαμε, θα ξεριχτήσουμε. Θα ξεριχτήσουμε. Γιατί το επιβάλλει ο καιρός. Έχω διάθεση... και θέατρα και συναυλίες. Ναι, και... η διάθεσή μας. Όλα. Το καλοκαίρι ξεριχτάμε περισσότερο. Τέλος. Μπιτσόμπαρα ακούω. Μπιτσόμπαρα, εδώ, ό,τι θέλει το κοντρόλ. Πότε θα με πάτε σε ένα μπιτσόμπαρο κοντρόλ? Όποτε. Να τελειώσουμε την Παρασκευή και μετά βλέπουμε. Ωραία. Λοιπόν. Οπότε αφού θα ξεριχτήσουμε λίγο παραπάνω, μπορεί να κοιμηθούμε λιγότερες ώρες, ας κοιμηθούμε λιγότερες ώρες. Εγώ γενικά είμαι αυτό του μότου. Παρόλο που λέω το ύπνος ξεκουράζει, θρέφει την επιδερμίδα, έρχομαι και τα νερό όλα αυτά και λέω ότι η ζωή είναι μικρή. Δεν χρειάζεται να κοιμόμαστε και πολύ.
Εντάξει, είναι μια άποψη και αυτή. Όχι, είναι άποψη, είναι άποψη. Αρκεί να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Εντάξει, ωραία, εντάξει, θα κοιμόμαστε κάποιες ώρες, ας πούμε. Αλλά εντάξει, μην λέω άλλος τώρα. Α, δεν μπορώ, εγώ δουλεύω 8 η ώρα το πρωί, δεν μπορώ μετά τη σημεία. Okay, και τι έγινε με ξεχτήσει ένα βράδυ, και μεθύσει την επόμενη μέρα το μεσημέρι λίγο ή την μεθεπόμενη. Δεν έγινε και κάτι. Σωστό και αυτό. Εντάξει, αυτό συμφωνώ. Ναι, ωραία. Συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να κοιμόμαστε πολύ, γιατί η ζωή είναι μικρή. Πρέπει να κοιμόμαστε πολύ όμως για να στρώνει η επιδερμίδα. Αν και εγώ αγαπάω τον ύπνο προσωπικά, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, και εμένα μου αρέσει ο ύπνος, αν και δεν κοιμάμαι πολλές ώρες. Δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλω ξοδεύω από το χρόνο μου στον ύπνο. Απλά προσπαθώ να κοιμάμαι τις σωστές ώρες. Λοιπόν, όταν λοιπόν ξενυχτήσουμε και ξυπνήσουμε με μαύρους κύκλους ή με σακουλίτσες, πρεσμένα μάτια ή όλα αυτά, ή είμαστε και θέλουμε να βγούμε έξω και θέλουμε να τονώσουμε το βλέμμα μας, την επιδερμίδα μας, όλα αυτά, τι κάνουμε, Χριστόφορε? Είχαμε πει άνδρες, γυναίκες. Αγκουράκι. Εκτός το αγκουράκι, έτσι. Το αγκουράκι, δεν ξέρω, έχω πιο δραστικό, τα είχα πει πέρυσι. Τα ιστορία δεν τα θυμάμαι, θέλω επανάληψη. Παίρνουμε τσάι. Μικρά σακουλάκια πράσινο τσάι. Το βάζουμε σε ζεστό νεράκι μέσα, το αφήνουμε να βγάλει το υλικό του όλο, το βάζουμε στις θήκες από τα παγάκια. Ναι, θα βάζουμε το τσάι δηλαδή όπως είναι στις θήκες από τα παγάκια, το βάζουμε στην κατάψυξη, παγώρι, παίρνουμε μια μικρή λεπτή πετσετούλα και τα κάνουμε κομπρέσες πάνω στα μάτια μας και τα αφήνουμε εκεί. Ένα δεκάλεπτο και το μάτι μας είναι λες και έχουμε κυριμηθεί 10 ώρες. Φεύγουν οι μαύροι κύκλοι, φεύγουν τα πρυξήματα, είναι το μάτι μας ανοίγει. Λαμπερό. Ωραία. Άρα φτιάχνουμε παγάκια από τσάι. Παγάκια από πράσινο τσάι συγκεκριμένα. Έτσι και τα βάζουμε σε μια πετσετούλα κομπρέσες σε πάνω. Έτσι, όχι χωρίς πετσέτες τα παγάκια, γιατί εκτός ότι θα τρέχει το νερό, μπορούμε να προκαλέσουμε ευριαγγύη στο δέρμα μας όταν είναι παγωμένο. Έτσι το λέμε. Και αυτό πρέπει Σωστό. Να το προσέχουμε. Πάντα με πετσέτα ισχύει. Πάντα με πετσετούλα, λεπτή πετσετούλα, όχι πολύ, όπως είπα και πριν, όχι πολύ αφράτη, για να μπορεί το παγάκι, η δράση του να περνάει στο. Έτσι, λεπτή κουδούνα. Απλά όχι απευθείας πάνω στο δέρμα. Ναι. Όχι απευθείας. Λοιπόν, και όπως είπαμε, και για τα αντιλιακά μπαλιών κλείνοντας. Τι πρέπει να επιλέξουμε, έτσι. Δεν πρέπει να προσέχουμε μόνο το πρόσωπό μας, μόνο το σώμα μας. Πρέπει να προσέχουμε και τα καημένα τα μπαλάκια μας. Είπαμε, έτσι. Προσέχουμε τα, φοράμε τα σωστά αντιλιακά και στα μπαλιά μας. Λουζόμαστε περισσότερες φορές. Οπότε θέλει και το τριχωτό της κεφαλής μας μπορεί να γίνει λίγο πιο ευαίσθητο. Όταν λουζόμαστε περισσότερες φορές, το τριχωτό μας γίνεται πιο ευαίσθητο. Έτσι, οπότε προσέχουμε να κάνουμε και μάσκες μαλλιών για να ενυδατώνεται και το δέρμα της κεφαλής, Χριστόφορα. Έτσι, είπαμε ότι όταν λουζόμαστε με τα σαμπουάρ, επειδή λουζόμαστε περισσότερες φορές το καλοκαίρι και λόγω της θάλασσας και γιατί μπορεί να υδρώσουμε και όλα αυτά, το τριχωτό της κεφαλής στο δερματάκι μας μπορεί να μας κάνει ξηροδερμία και όλα αυτά. Οπότε προσέχουμε να κάνουμε μια μάσκα να ενυδατώνεται και το τριχωτό της κεφαλής μας. Μια πάρα πολύ καλή μάσκα είναι με λάδι καρύδας να κάνουμε, έτσι, να λιώσουμε το λάδι καρύδας, το οποίο δεν θέλει και πολύ τώρα το καλοκαίρι να λιώσει. Βάζουμε, λέμε, μπορούμε να βάλουμε και ελαιόλαδο, αλλά το ελαιόλαδο είναι πολύ πιο δύσκολο να φύγει από τα μαλλιά και αφήνει και την μυρωδιά αυτή, έτσι, και ότι αν έχουμε και λιπαρά μπαλάκια πάλι, έτσι, οπότε. Είτε παρθένο, είτε έξτρα παρθένο, έτσι, παιδιά, ό,τι θέλετε, έτσι, και πυρηνέλαιο, αν θέλετε, για πιο οικονομικό. Σας έχω λύσεις. Λοιπόν. Μάλιστα. Διότι είμαστε και νοικοκυρές και γνωρίζουμε όλα τα λάδια. Έτσι. Ωραία. Βάζουμε λαδάκι, το κάνουμε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής, αναπτύσσει και την τριχούλα μας. Έτσι. Και πάρα πολύ καλό επίσης είναι και το αμυγδαλέλαιο για τα μαλλιά. Έτσι. Και το καστορέλαιο, κορίτσια, καστορέλαιο στις βλεφαρίδες σας. Έτσι. Μην βάζετε, α, θα πω και αυτό, να μην βάζετε βλεφαρίδες ψεύτικες το καλοκαίρι. Βέβαια είναι πάρα πολύ βολικές, γιατί μπαίνουμε στη θάλασσα και δεν χρειαζόμαστε. Μπορούμε όμως να τις ενισχύσουμε, να τις αφήσουμε να ξεκουραστούν και αυτές το καλοκαίρι, βάζοντας καστορέλαιο στον ύπνο, έτσι, είτε με κομπρέσες, παδάκι και να τις βγάλουμε, είτε να βάλουμε λιγάκι πάνω, να τις αφήσουμε και να κοιμηθούμε, είναι καταπληκτικό. Και την ημέρα, αν είμαστε στη θάλασσα, μία διάβροχη μάσκαρα για να είμαστε και περιποιημένες. Αυτές ήταν οι συμβουλές για όλους. Σου φάρηκα χρήσιμες, Χριστόφορα? Ωραιότατες, νομίζω 2-3 ήταν σούπερ και πρέπει να τις ακολουθήσουμε. Βέβαια. Και για εσάς τους άντρες, γι' αυτό λέω, για τις γυναίκες, τις φίλες που ξέρω εγώ, ναι. Είπαμε. Και ούτως ή άλλως υπάρχει το βίντεο, οπότε τα ξαναβλέπουμε και μαθαίνουμε σίγουρα.
Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα που ήσουν και σήμερα μαζί μας και βέβαια να σε ευχαριστήσω γενικότερα γιατί για μία ακόμα σεζόν ήσουν εδώ απίκο και κάναμε και πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και στο πλαίσιο αυτό που είχαμε πει εξ αρχής, πιο συμβουλευτικό, αλλά και κάποια άλλα θέματα που είχατε ενδιαφέρον. Έτσι, ωραία. Και εγώ να ευχαριστήσω τον Χριστόφορο, το Control, το Θοδωρή μας, το ITV, όλους εδώ για τη φιλοξενία, την άψογη συνεργασία για φέτος και θέλω να ευχαριστήσω λίγο και τη Σιμπέλα που για δεύτερη χρονιά είναι, με στηρίζει, με υποστηρίζει, φτιάχνοντας μου τα μαλλιά. Να ευχαριστήσω τη Σιμέλα, είπαμε, Λεσσινιώντε Σιμέλα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51, για όλα αυτά τα υπέροχα, πραγματικά την αγαπώ, τη λατρεύω, και από πριν και για τη στήριξη αυτής στην εκπομπή. Να ευχαριστήσω την Άρια που φτιάχνει τα νύχια μου. Την είχαμε δει και εδώ, την Άρια την είχαμε δει εδώ και να ευχαριστήσω, δεν θα πω ονόματα για να μην παραλείψω κανέναν, όσους όλους πραγματικά πετίμησαν και ήρθαν εδώ στο στούντιο μαζί μου και φέτος. Πολύ σωστά και εγώ να πω ένα έξτρα ευχαριστώ διότι βοήθησες πάρα πολύ εκτός από τα εμπλεσταμούλης και σε όλη αυτή την επιλογή γιατί... Εντάξει ρε. Έβαλες και εσύ το χεράκι σου στο όλο στήσιμο του σκηνικού και αξίζει και να τα λέμε. Ευχαριστούμε από τη νέα σεζόν να σας έχουμε πολύ πιο ωραία πράγματα. Θα τα δούμε να είμαστε καλά, ναι. Να καταφέρουμε να είμαστε στον αέρα 1 Οκτώβρη ξεκινάει ναι, ναι. Σεζόν. Έχουμε περισσότερο. Θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ, Μαρίνα. Και καλό καλοκαίρι. Επίσης, Χριστόφορε. Καλό καλοκαίρι στους φίλους τηλεθεατές να διασκεδάσουν, να περάσουν όμορφα, να ξεγλιάσουν λιγάκι από όλα αυτά τα δύσκολα που περνάμε και να απολαύσουν το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Σωστά.